Πιάνοντας το νήμα από τους αγώνες των εργαζόμενων γυναικών των περασμένων χρόνων, εμπνεώμαστε, δυναμώνουμε τη συλλογική πάλι μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, διεκδικώντας σύγχρονες ανάγκες μας, τη μόρφωση, την εργασία, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργική ζωή. Απευθυνόμαστε σε κάθε φοιτήτρια που αγανακτεί με τις διακρίσεις που βιώνουμε εμείς οι γυναίκες, που θέλει να αγωνιστεί για τα δικαιώματα των γυναικών, που οργίζεται με τα περιστατικά της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών, που ανέχεται τις απαράδεκτες αντιλήψεις για τις γυναίκες και τις σχέσεις των δύο φύλων. Είμαστε ομάδα γυναικών φοιτητριών, μελών φοιτητικών συλλόγων και διοικητικών συμβουλίων του Αριστοτελείου Πανεπιστήμου Θεσσαλονίκης και του ΠΑΜΑΚ, που παλεύουμε για τις σύγχρονες ανάγκες μας, τη μόρφωση, στην εργασία, τον ελεύθερο χρόνο. Παλεύουμε οργανωμένα γιατί πιστεύουμε ότι τα σημερινά αδιέξοδα που βιώνει κάθε μία από εμάς δεν μπορούν να ξεπεραστούν ατομικά. Απευθυνόμαστε σε όλες εκείνες τις φοιτήτριες που προβληματίζονται για τους φραγμούς, τη δημόσια και δωρεάν μόρφωση, για την πορεία και το μέλλον τους, για τα όνειρά τους, για το πτυχίο. Την εργασία που σκοντάφτουν πάνω σε εκβιασμούς και πιέσεις στο σημερινό πανεπιστήμιο, που λειτουργεί όλο και περισσότερο με όρους επιχείρησης. Παλεύουμε ενάντια σε όλες τις διακρίσεις που βιώνουμε στη μόρφωση, στην εργασία, για όλες εμάς που δουλεύουμε παράλληλα με τις σπουδές μας, σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Παλεύουμε ενάντια στους οικονομικούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς, σε βάρος μας, ώστε καμία φοιτήτρια να μην εξαρτάται από την οικογένεια, τον σύντροφό της, να μην εγκλωβίζεται σε παθογόνες σχέσεις. Όλα αυτά είναι το θερμοκήπιο για τη βία κάθε μορφή, σε κάθε βάρος των φοιτητριών, ακόμα και για τα απαράδεκτα φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης. Διεκδικούμε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε κάθε φοιτήτρια να στέκεται στα πόδια της χειραπετημένη οικονομικά, κοινωνικά και συναισθηματικά. Μέσα από τη συλλογική πάλι αντιπαλεύουμε στην πράξη τις απαράδεκτες κοινωνικές αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας, για τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, τόσο στις σκοταδιστικές αναχρονιστικές όσο και στις δίθεν σύγχρονες που παρουσιάζονται ως προοδευτικές. Αντιλήψεις και στερεότυπα που καλλιεργούνται και μέσα στο πανεπιστήμιο αλλά και από άλλους μηχανισμούς. Όπως ο στρατός, η μουσική, η βιομηχανία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιδιώκουν να υψώσουν τείχος στην προσπάθεια να γνωρίσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές τις πραγματικές αιτίες, οικονομικές και κοινωνικές, των διακρίσεων που βιώνουν οι γυναίκες σε κάθε πλευρά της ζωής τους. Δυναμώνουμε με τις φωνές που μας λένε ότι η αιτία για τις διακρίσεις που βιώνουν οι γυναίκες είναι η εξουσία των ανδρών. Έτσι, κρύβουν την πραγματική εξουσία που έχει εκπροσώπους και άνδρες και γυναίκες. Θέλουν να μας πείσουν ως φοιτήτρες ότι ο αντίπαλός μας είναι ο συνάδελφος, ο σύντροφος, ο αδερφός μας. Προσπαθούν να βομβαρδίσουν τον αναγκαίο κοινό αγώνα ανδρών και γυναικών ενάντια στην εκμετάλλευση στους εκβιασμούς. Καλούμε κάθε φοιτήτρια. Μπορεί να δυναμώσει τη συλλογική οργάνωση, πάλι διεκδίκηση για τα σύγχρονα δικαιώματά μας, τη μόρφωση, στην εργασία, τη ζωή. Να χτίσουμε πραγματική ασπίδα προστασίας για την κάθε μία και τον καθένα που βιώνει την πολύμορφη βία. Στον αγώνα για το πανεπιστήμιο που έχουμε ανάγκη, κάνουμε μάθημα ζωής, ο ένας για όλους και όλοι για έναν. Έτσι αναπτύσσεται η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός και οι ισότιμες σχέσεις ανάμεσα σε όλες και όλους που έχουμε τα ίδια όνειρα, τις ίδιες ανησυχίες, τα ίδια συμφέροντα. Κόντρα στις αξίες του ατομισμού, του εγωιστικού τρόπου ζωής που μας διδάσκεται στην αρένα της εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Εκεί μπορούμε κάθε νέα γυναίκα να βρει τη δύναμη, να σηκώσει κεφάλι και να πάρει απόφαση ότι με τη δική της αποφασιστική θέληση και στάση, δράση, μπορεί να αντιπαλέψει την εκμετάλλευση κάθε είδους διάκριση, τη βία και την ανισότητα.